Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από το διάλειμμα και συνεχίζουμε αυτοδιοικητικά, είπαμε και πριν, διμερεσία σήμερα, εκλογή νέων προεδρίων και στους Δήμους και στην Περιφέρεια Κρήτης, όπου συνεχίζει πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο κύριος Βαγγέλης Ζάχαρης, ο γνωστός γιατρός, καρδιολόγος και εκλογή πανηγυρικά. Καλησπέρα κύριε Ζάχαρη. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Πανηγυρική λοιπόν. Ομόφωνη. Θα έλεγα. Ναι, ομόφωνη. Απόφαση να είμαι πρόεδρος, αλλά ομόφωνη απόφαση και για όλο το Προεδρείο και για την Αντιπρόεδρο, την κυρία Βάρδα, και για τον Γραμματέα, τον κύριο Βρύσαλη, πολύ σημαντικό για την λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου, ενός θεσμικού οργάνου, θα έλεγα, του σημαντικότερου θεσμικού οργάνου της περιφέρειας Κρήτης, των περιφερειών. Και περισσότερες ευθύνες βεβαίως. Αυτό σας βαραίνει περισσότερο το γεγονός ότι είστε επιλογή όλων, έτσι δεν είναι? Η ευθύνη είναι μεγάλη, το χρέος μας είναι μεγάλο, πρέπει να επιτύχουμε, πρέπει να συντονιστούμε, να έχουμε έργο, να παράξουμε ένα σημαντικό έργο για την περιφέρεια, το οποίο θα είναι και σημαντικό και με μία ταχύτητα. Δηλαδή, όσο πιο γρήγορα επιτελέσουμε το έργο αυτό, τόσο καλύτερα για τον πολίτη, για τον κριτικό, για τον άνθρωπο που ζει σε αυτή την περιφέρεια. Θεωρείτε ότι αυτή η καθαρή ομοφωνία που είχαμε για πρώτη φορά, γιατί είναι ομοφωνία καθαρή, με τη συμμετοχή και της Λαϊκής Σπήρωσης, δίνει έτσι ένα στίγμα για το πώς θα πορευτεί το Περιφερειακό Συμβούλιο και η Περιφερειακή Αρχή για την επόμενη πενταετία? Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι ο καλύτερος ιονός. Η ομόφωνη απόφαση δείχνει ότι όλοι έχουμε διάθεση να δουλέψουμε, έχουμε διάθεση να διαβουλευτούμε και να συμφωνήσουμε μεταξύ μας πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα, και βέβαια αυτό είναι προϊόν της παρουσίας του Σταύρου του Αρναουτάκη, που ξέρει να συνθέτει, ξέρει να ενώνει τις δυνάμεις και ξέρει να δημιουργεί ένα κλίμα που ευνοεί την εργασία και το έργο. Βέβαια θα είναι λίγο κάπως αυτό, γιατί θέλω να το δω στην πράξη ουσιαστικά, γιατί η Λαϊκή Συσπήρωση έχει διαφορετικές, εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις σε πάρα πολλά θέματα, και πρέπει να δούμε, θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα γίνει αυτή η σύνθεση. Η Λαϊκή Συσπήρωση είναι αλήθεια ότι έχει διαφορετική οπτική, διαφορετική πολιτική προσέγγιση των θεμάτων, αλλά η αλήθεια είναι μία, ότι τα προβλήματα είναι προβλήματα κοινά όλων των πολιτών. Άρα και η Λαϊκή Συσπήρωση, για την οποία έχω να πω τα καλύτερα, συμβάλλει σημαντικά στην επίλυση πολλών προβλημάτων. Η παρουσία της μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο είναι σημαντική και μετράει πάρα πολύ ο λόγος της. Παντός, να το πούμε τώρα κακά τα ψέματα, ένα ρόλο έτσι στο κλίμα σύνθεσης παίζει και η δική σας προσωπικότητα, κύριε Ζάχαρη, ως πρόεδρος, γιατί είστε και το θεσμικό πρόσωπο, έτσι, πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Νομίζω ότι έχετε έτσι, είστε ένα πρόσωπο αγαπητό, συμπαθής, που τη χάνει αποδοχής και συμβάλλετε κι εσείς έτσι στην πολυπόθητη σύγκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι όταν προεδρεύεις ένα συμβούλιο, οφείλεις να βλέπεις τις δημιουργικές δυνάμεις, να τις ενώνεις, να απορροφάς κραδασμούς, να απορροφάς ό,τι αρνητικό υπάρχει και να προσπαθείς να βρεις τα κοινά στοιχεία προκειμένου να προχωρήσουν τα πράγματα. Νομίζω ότι αυτός είναι ο ρόλος του Προέδρου και αυτόν υπηρετώ με όλες μου τις δυνάμεις. Πότε θα είναι το πρώτο Περιφερειακό Συμβούλιο? Τις επόμενες μέρες, το επόμενο δεκαήμερο, θα έχουμε Περιφερειακό Συμβούλιο. Και από πού θα ξεκινήσουμε, κυρία Ζάχαρη? Ποια είναι τα πρώτα θέματα που θα είναι στην ατζέντα? Τα πρώτα θέματα, όπως ξέρετε, είναι τα μεγάλα έργα. Είναι ο ΒΟΑΚ, είναι το αεροδρόμιο, είναι τα θέματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή. Και όλα αυτά επιλύονται με τη συνένεση αφενός και με τη διεκδίκηση από την κεντρική εξουσία, από το κεντρικό κράτος. Εκεί χρειάζεται η ενότητα που απαιτείται, προκειμένου να διεκδικήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορη επίλυση των θεμάτων που απασχολούν την Κρήτη και την κάθε περιφέρεια. Βέβαια, Μέρη, το Προεδρείο το νέο βγήκε, αλλά κάτι λείπει. Κάτι είναι σε κρεμότητα στην περιφέρεια. Έτσι, και κύριε Ζάχαρη, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε το εκτελεστικό σχήμα. Πού θα είναι. Ξέρετε, αυτό είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη, του κυρίου Αρναουτάκη. Και από ό,τι γνωρίζω, εντός των επόμενων ημερών, 2-3 ημερών, θα έχουμε το σχήμα, το νέο σχήμα, που είμαι σίγουρος ότι θα είναι πάρα πολύ καλά μελετημένο και ισορροπημένο και κομμένο στα μέτρα που απαιτεί
Δύσκολη εξίσωση πάντως οι επιλογές, γιατί κακά τα ψέματα, η παράταξη του Σάμπρο Αρνατάκη έχει μια πολύ δυνατή ομάδα και είναι δύσκολο τώρα οι επιλογές, δύσκολη εξίσωση, κύριε Ζανάκη. Κοιτάξτε, ο κύριος Αρνατάκη ξέρει πάρα πολύ καλά να συνθέτει και να κάνει το μαέστρο και να συντονίζει μια ομάδα. Άλλωστε, το να ορίσει αντιπεριφερειάρχες, αυτό θα γίνει για τους επόμενους 30 μήνες, μπορεί να τους ανανεώσει. Ευτυχώς έχουμε δυναμικό, πολιτικό δυναμικό, το οποίο μπορεί να εναλλαχθεί στη διάρκεια της πενταετίας. Έχετε πάντως... και 5 χρόνια που δίνει μια μεγαλύτερη ευχέρεια. Έτσι, ναι, είμαι σίγουρος ότι θα εκμεταλλευτεί τους πάντες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το όφελος της Κρήτης. Πάντως έχει δημιουργήσει μια παράδοση, θα λέγαμε, σε αυτό το κομμάτι ο Σταύρος Είναι Αρνατάκης, φαινόμενο. Με την έννοια του ότι πάντα αφήνει να περάσουν πρώτες 5, 6, 7 μέρες και μετά ορίζει. Γιατί και την προηγούμενη φορά, νομίζω στο πρώτο δεκαήμερο, στην εκπνοή του δεκαήμερου, μας έδωσε το εκτελεστικό σχήμα. Πολύ σύντομα θα το έχουμε. Να δούμε ακριβώς. Πολύ σύντομα και είμαι σίγουρος ότι θα είναι το καλύτερο δυνατό. Κανένα κουτσοπουλιό, ξέρετε τώρα, γιατί είδατε στο Δήμο, είχαμε το κάτι τι. Όχι, δεν ξέρω και δεν ρωτάω, επειδή ακριβώς σέβομαι την. Αυτό το δικαίωμα που έχει ο Περιφερειάρχης να αποφασίζει μόνος του και με τα κριτήρια τα δικά του. Απλά ακολουθώ γιατί του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Πάντως οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι τώρα έχουν την αγωνία τους. Έτσι ρωτάνε τα πηγαδάκια, τα τηλεφωνήματα πέφτουν τώρα, κύριε Ζάχαρη. Ναι, σίγουρα, ναι. Και κάποιοι ετοιμάζονται, κάποιοι κερνάνε, κάποιοι κλείνουν καταστήματα, μαθαίνουν μαγαζιά. υπάρχει μια ταπεινότητα μεταξύ των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου που δεν νομίζω ότι... Εντάξει, έχουν την αγωνία τους, έχουν το άγχος τους, αν θα είναι, πού θα είναι, σε ποιο τομέα, αλλά δεν υπάρχουν αυτά τα ακραία, οι ακραίες καταστάσεις που όχι. Δεν έχουμε τέτοια. Νομίζω ότι δεν τους αφήνει περιθώριο και το γεγονός ότι έχουν ένα μπροστάρι, ο οποίος είναι ο απόλυτος κυρίαρχος του παιχνιδιού, έτσι δεν είναι? Είναι ο καλύτερος μαέστρος. Δεν θα μπορούσαν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει κάποιον που έχει την πρωτοκαθεδρία. Δεν γίνεται κάτι. Και για την προσεχή πενταετία, έτσι, ποιοι είναι οι στόχοι, το όραμα για την περιφέρεια Κρήτης, κύριε Ζάχαρη? Κοιτάξτε, να ολοκληρωθούν τα μεγάλα έργα. Ο βόρειος οδικός άξονας πρέπει να προχωρήσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Θα πρέπει οι μεγάλες εταιρείες που συμμετέχουν, κατασκευαστικές εταιρείες, να ανοίξουν οι διαγωνισμοί, οι προσφορές τους. Εκεί τώρα χρειαζόμαστε τη βοήθεια του κεντρικού κράτους και γι' αυτό είναι ανάγκη η ίδια η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να παρέμβουν σε αυτό το επίπεδο. Ακούσαμε και πρόσφατα, το έχει ξανακάνει βέβαια στον Περιφερειάρχη, να εκφράζει έτσι ένα προβληματισμό και για το οικονομικό ύψος. Είπε ότι δεν επαρκεί αυτό το ποσό, γύρω στα 2 δισεκατομμύρια, πόσο είναι συνολικά για το ΒΟΑΚ, ότι τελικά το κόστος θα είναι μεγαλύτερο. Αλλά ξέφρασε ο κ. Αρνατάκης ένα προβληματισμό για την καθυστέρηση αυτή στην οποία αναφερθήκατε κι εσείς, για το άνοιγμα των προσφορών. Χρειάζεται δηλαδή, είναι εδώ, χρειάζεται παρέμβαση από το κεντρικό κράτος να ανοιχτούν οι προσφορές. Και βεβαίως να τονίσουμε ότι εμείς όταν λέμε ΒΟΑΚ εννοούμε από τη Κίσαμο μέχρι τη Σιτία. Δεν εννοούμε από τα Χανιά στο Ηράκλειο. Θέλουμε από το ένα άκρο της Κρήτης στο άλλο. Γι' αυτό λοιπόν και ο Περιφερειάρχης λέει ότι μπορεί να μην φτάσουν τα χρήματα αυτά και να θέλουμε επιπλέον κονδύλια. Εμείς είμαστε εδώ για να διεκδικούμε και να δημιουργήσουμε έναν ασφαλή αυτοκινητόδρομο για τα επόμενα 50-100 χρόνια. Και βεβαίως είναι και το θέμα της θωράκισης της Κρήτης ό,τι αφορά τις περιβαλλοντικές και τις κλιματικές αλλαγές. Τη κλιματική αλλαγή, ό,τι έργα, ακριβώς τρέχουν πολλές μελέτες τώρα, 230 μελέτες που αφορούν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, είτε πρόκειται για πλημμύρες, είτε πρόκειται για τη γεωργία, για τη κτηνοτροφία, την επίδραση της... Είναι πολύ πιθανό να αλλάξει ο χάρτης και του πρωτογενούς τομέα, έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση. Ακριβώς. Οπότε είμαστε υποχρεωμένοι να θωρακίσουμε την Κρήτη από την κλιματική αλλαγή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα σε όλους τους τομείς, είτε είναι υγεία, είτε είναι πολιτισμός, είτε είναι κτηνοτροφία, γεωργία, πρωτογενής τομέας, τα πάντα. Είπατε τώρα για την υγεία και κάπως έτσι θα σας χαιρετήσουμε, διότι εντάξει τα περιφερειακά, αλλά κατά βάση είστε γιατρός. Τι γίνεται, τι γίνεται τις τελευταίες μέρες? Με τις ιώσεις εννοείται, έτσι. Έχουμε μία έξαρση των ιώσεων, του κορονοϊού, της γρίπης τύπου Α
και άλλων υιογενών λοιμόξεων. Αυτό οφείλεται στην, κυρίως στο ότι ήρθαμε σε επαφή μεταξύ μας τις γιορτές πολύ πιο κοντά, συγγενικά πρόσωπα, φίλοι. Ναι, θα πρέπει να προσέχουμε, θα πρέπει όπου υπάρχει συγχρονισμός να φοράμε μάσκα, αν αυτό είναι δυνατόν, και γενικά να είμαστε προσεκτικοί. Δηλαδή, ξέρουμε τώρα, γνωρίζουμε πολύ καλά είμαστε το κορονοϊό. Είμαστε πολύ έμπειροι ότι θα πρέπει να αποφεύγουμε τη στενή κοινωνική επαφή. Τι κρίμα. Σας ευχαριστούμε πάρα και, πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή επιτυχία και σιδεροκέφαλος. Ευχαριστώ και πάλι. Πολύ. Ευχαριστώ.